Η σημαντική ημέρα στο τι έχει να κάνει με, το, με τα, τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια των 10 νέων μελών. Το μόνο που απομένει είναι ένα δείπνο το βράδυ που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στους 25 και στους αρχηγούς κρατών και στα μέλη που απαρτίζουν την αντιπροσωπεία. Αύριο, να θυμίσουμε, είναι η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη με μια διαφορετική ατζέντα σε μια διαφορετική ημέρα. Αλήθεια, κύριε Κακλαμάνη, να θυμίσω στους τηλεθεατές μας καταρχήν ότι συνεχίζει να είναι μαζί μας ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η σελίδα αυτή που άνοιξε τυπικά θα πάρει σάρκα και οστά την 1η Μαΐου του 2004, όταν οι 10 χώρες αυτές θα είναι και τυπικά μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και ουσιαστικά. Πριν μεσολαβούν λοιπόν δημοψηφίσματα στα εθνικά κοινοβουλία των 15 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναρωτιέμαι αν σε κάποια χώρα για κάποιο λόγο υπάρχει αρνητική ψήφος, τι γίνεται? Όχι, μεσολαβούν όχι δημοψηφίσματα. Συγγνώμη, ψηφοφορίες στα ελληνικά κοινοβούλια. Λάθος διατύπωση. Το καλό για μας υπό την έννοια ότι είναι η Κύπρος που μας ενδιαφέρει, είναι ότι πάει πακέτο η συμφωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει χωριστή ψηφοφορία που να απορρίψει ένα εθνικό κοινοβούλιο ένα οποιοδήποτε κράτο μέλος. Μία ψηφοφορία για τις 10 χώρες. Βέβαια. Διαφορετικά, εάν γίνει καταψήφιση, θα γίνει και μπλοκάρει τη διεύρυνση. Αυτό είναι το καλό. Αλλά θα προηγηθούν και τα εθνικά δημοψηφίσματα των υποένταξη χωρών. Mm-hmm. Όπου βεβαίως τα προγνωστικά είναι ότι άλλο λιγότερο και άλλο περισσότερο θα είναι θετικό σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Στα περισσότερα με συντριπτική πλειοψηφία. Με συντριπτική πλειοψηφία. Αλλά να σας βάλω εγώ ένα θέμα. Άκουγα τόση ώρα και τους 10, αλλά και προηγούμενα στις ομιλίες τους 15, που μίλαγαν για Ενωμένη Ευρώπη, τι έγινε το όραμα πραγματικότητα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η Ευρώπη ποτέ δεν θα είναι το όραμα πραγματικότητα, τουλάχιστον για την Ευρώπη από τα Ουράλια μέχρι τον Ατλαντικό, του μεγαλύτερου για μένα Ευρωπαίου ηγέτη, του στρατηγού Ντεγκόλ, παρά μόνο αν μπει η Ρωσία. Και αν η Ευρώπη είχε φροντίσει εδώ και αρκετά χρόνια να είχε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, σκεφτείτε πόσο διαφορετική θα ήταν σήμερα η Ευρώπη και σε ό,τι αφορά την οικονομική της ανεξαρτησία. Και αυτό το λέω γιατί η Ρωσία είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που έχει άφθονες πλουτοπαραγωγικές πηγές, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και συνδυάστε το αυτό με τα τελευταία γεγονότα στο Ιράκ και στον Κόλπο. Και δεύτερον, παρότι η στρατιωτική της μηχανή δεν είναι αυτή που ήταν επί Σοβιετικής Ένωσης, μόνη η στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας είναι ισχυρότερη από τις 15 ή και από τις 25. Αυτό που επισημαίνεται, κύριε Κακλαμάνη, κατά κάποιον τρόπο υπογραμμίστηκε με αυτή την άτυπη σύμπλευση Γαλλίας-Γερμανίας-Ρωσίας που είδαμε πρόσφατα. Ναι, και επειδή έτσι όσο παρακολουθούσαμε τη συνέντευξη, κάναμε έτσι μία off the record κουβέντα και είπατε κάτι, θα σας πω και κάτι άλλο. Αυτή η προσπάθεια είχε ξεκινήσει από μια ομάδα, ήμασταν 7 όλοι και όλοι ευρωβουλευτές το 1997, όταν ξεκινούσε η διαδικασία της διεύρυνσης που κατεβάσαμε ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη Ρωσία. Απερίφθηκε μετά πολλών επένων, πήρε μόνο 126 ψήφους στους 500 τόσους που ψήφισαν. Και πρέπει να σας πω κάτι άλλο, γιατί να τα λέμε όλα, πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Χριστιανικό κλαμπ μας κατηγορούν οι μουσουλμανικές χώρες ότι είμαστε και δεν λένε ψέματα. Αλήθεια είναι. Ξέρετε όμως ποια ήταν η μεγαλύτερη αντίδραση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Ήτανε από το λεγόμενο καθολικό λόμπι, αναφέρομαι όχι στον κόσμο, έτσι, στο λόμπι το καθολικό, διότι δεν θέλανε να αλλάξουν οι συσχετισμοί σε ό,τι αφορά το χριστιανικό κλαμπ, σε ό,τι αφορά τα δόγματα. Διότι μπαίνοντας η Ρωσία, εκτός των άλλων, σχεδόν ερχόταν εξισορρόπηση σχετικά μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων. Αυτό μην το ξεχάσετε ποτέ. Και θα σας πω και κάτι άλλο που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Πιθανότατα εσείς θα το έχετε διαβάσει, όσοι μας βλέπουν και μας ακούν ίσως να μην το έχουν. Εχθές η Μόντε Διπλωματίκ είχε μία, το είδατε, έναν διάλογο τούμπους. Με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Το οποίο ήταν κάτι το φοβερό. Τάκη, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ήταν κάτι το φοβερό και με την υποσημείωση ότι δεν διαψεύστη αυτός ο διάλογος. Και πάω μόνο στο τελευταίο κομμάτι που ο Μπούς είπε: «Μα για ποια Ευρώπη μου μιλάς?» Την έκανα τρία κομμάτια. Και η τελευταία μάλιστα αναφορά είναι ότι με αυτά που κάνετε είναι εκτός ο ΙΕ, λέει ο κύριος Γκιούλης στον κύριο Μπούς. Και ο κύριος Μπούς απαντά: «Ο ΙΕ, έχω κάποιους σύμβουλους που μου λένε ότι δεν θα μου χρειαστεί, ναι, ο ΙΕ στον αιώνα που ξεκινάει». Πάντως,
λέγοντας πριν για τη Ρωσία, να πούμε ότι αυτή η κοπιώδης και αγωνιώδης και μακρόχρονη διαδικασία για να ενταχθούν αυτές οι 10 χώρες προσέθεσε μία έκταση συν 34% στην συνολική έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περίπου 100 εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους πολίτες. Αρκεί να αντιληφθεί κανείς τα αντίστοιχα μεγέθη που αφορούν τη Ρωσία, που ουσιαστικά πρόκειται για μία ακόμη, μία δεύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να ταυτιστεί και να μετατοπιστεί ένας πόλος ισχυρών σήμερα, μάλλον ανατολικότερα. Και φοβάμαι ότι πολλοί δεν θα το ήθελαν. Ωστόσο, καθώς μιλάμε για την γιγάντωση της Ευρώπης, για την συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι όσο η Ευρώπη προχωράει και η ίδια οργανώνεται και φτιάχνει ένα διαφορετικό αύριο, πολύ πιο ισχυρό από το σήμερα, τόσο πιο πολύ απομακρύνεται από την Αμερική. Υπάρχουν κάποιες αναλογίες που τηρούνται. Αν αναλογιστεί κανείς λοιπόν ότι η Ευρώπη από την επόμενη μέρα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι σήμερα ουσιαστικά λειτουργούσε υπό τη σκέπη των Ηνωμένων Πολιτειών, αναρωτιέμαι αν η Αμερική θα είχε λόγο ή θα είχε μηχανισμούς να δημιουργήσει μια τροχοπέδη σε αυτή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα το λέω, καθώς κάποιες από τις καινούργιες χώρες κοίταξαν με πολύ ενδιαφέρον και με αρκετό θαυμασμό τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν τέθηκε το θέμα του Ιράκ. Με πλήρη υποταγή, θέλετε να πείτε. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι πιο σωστός ο όρος. Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ποιος θα ελέγξει την τιμή του πετρελαίου? Η Αμερική. Η Αμερική. Τι σημαίνει για την Ευρώπη και για το ευρώ και για την ισοτιμία του με το δολάριο, αν μας πούν θα το πληρώσετε 38 δολάρια το βαρέλι? Το έχει σκεφτεί κανείς αυτό? Για να δείτε μια τροχοπέδη. Βεβαίως. Σε μια εποχή που είναι δύσκολη για την Ευρώπη οικονομικά, έτσι. Δεν είναι εύκολη, γενικότερα εννοώ. Τροχοπέδι όμως, κύριε Κακαλαμάνη, για να κάνουμε και τον δικηγόρο του διαβόλου, δεν είναι και η αδυναμία των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων να βρουν έναν κοινό παρονομαστή και θεσμική ταυτότητα και παρουσία σε Ευρώπη στον κόσμο? Κυρίως εμείς ευθυνόμεθα, δεν το συζητώ. Απλά είναι η εύκολη λύση να μετατοπίζουμε. Αλλά η Αμερική τα συμφέροντά της κοιτάει και δεν θα είμαι αυτός που θα την κατηγορήσει γι' αυτό. Αλλά άσχετα από αυτό, έχετε απόλυτα δίκιο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος Ισπανός, Ολλανδός ή Πορτογάλος να προτιμά τους Αμερικανούς από το γαλλογερμανικό άξονα. Απόλυτα δίκιο. Και ενδεχομένως σε ένα από τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να δώσει λύση και τέλος πάντων να ανατρέψει κάποια εικόνα που υπάρχει σε κάποιες από τις καινούργιες χώρες που υποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Οικογένεια, θα είναι το οικονομικό δέλεαρ. Ωστόσο και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή τσιγκουνιά. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσό που διατίθεται για την διεύρυνση και για την ενίσχυση των νέων χωρών είναι μόλις το 0,15% του ΑΕΠ της Ευρώπης. Και κάποιοι λένε ότι είναι ελάχιστα τα χρήματα και μάλιστα υπάρχει ένας. Υπάρχει μια αναλογία, μάλλον όχι υπάρχει μια αναλογία, ο τρόπος και τα χρήματα που διατίθενται για να μπουν οι νέες χώρες δημιουργούν μια στρεβλή εικόνα. Κάποιοι λένε για παράδειγμα ότι αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποδέχεται 10 καινούργιες χώρες, ουσιαστικά μια Ευρώπη υποδέχεται μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θέλει να λειτουργήσει με τους κανόνες της αγοράς και να εκμεταλλευτεί πληθυσμούς. Μεγάλος κίνδυνος αυτός ο οποίος λέτε για ό,τι είπαμε σαν ευίωνο σενάριο από εδώ και πέρα. Έχετε απόλυτα δίκιο. Και γι' αυτό δεν είναι ουτοπία όσοι ισχυρίζονται ότι αν δεν διπλασιαστεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν μπορεί να μιλούμε για ουσιαστικό μέλλον της Ευρώπης. Έχετε και αυτό το σε μερικές χώρες που είδατε είναι ένα 30-35% που λένε όχι και ξενίζει. Ναι. Με αυτή την προπαγάνδα οι αντιευρωπαϊστές πείθουν αυτό το 30-35%. Ότι δηλαδή στην ουσία μας θέλουν για να διευρύνουν την αγορά τους και να μας έχουν για Φιλιππινέζες. Δεν μας θέλουν για ισότιμους. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κακλαμάνη, να σημειώσω σε αυτό που λέτε, ότι εδώ πέρα τίθεται και το πρόβλημα του κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου της Ευρώπης. Ναι. Για 30-40 χρόνια μετά τον πόλεμο, οι δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες της Ευρώπης, σοσιαλδημοκράτες από τη μια μεριά και συντηρητικοί από την άλλη, είχαν έναν κοινό παρονομαστή, το κράτος προνοίας, την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Και νομίζω ότι η χώρα της μεγαλύτερης συνένεσης είναι η Γερμανία. Ναι. Όπου χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες στις τελευταίες εκλογές κατηγορήθηκαν από τον φιλελεύθερο Βρετανικό Economist ότι περίπου λένε τα ίδια. Πρώτα πρέπει λοιπόν να επιλέξουν οι 15 τι ακριβώς κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο και ισορροπίες θέλουν και μετά αυτό κατά τη γνώμη μου θα παράξει τις πολιτικές στήριξης προς τις νέες χώρες, έτσι δεν είναι? Κύριε Καπόπουλε, αυτό που λέτε υποτίθεται ότι επελήθη στα χαρτιά στη σύνοδο της Λισαβόνας.
Αλλά όπως έχει αποδειχθεί, πέρασαν τόσους μήνες και τα αποδορίσματα αυτής της συνόδου έχουν μείνει όλα στο σιρτάρι. Κανένα δεν έχει υλοποιηθεί. Αντίθετα, μπορώ να σας πω με έτσι μια μικρή έκπληξη, τα πήρε η Ουγγαρία και μερικά από αυτά έχει αρχίσει και προσπαθεί να τα υλοποιήσει. Δηλαδή, μια χώρα που σήμερα υπέγραψε την ένταξή της, έχει αρχίσει να προσπαθεί να τα υλοποιεί. Και η Κύπρος, βέβαια, η οποία, αν αφήσετε το πολιτικό πρόβλημα, με τα οικονομικά μεγέθη, είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη σύγκληση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και οικονομικό δίκαιο, έτσι. Λοιπόν, εκεί είναι πάλι αυτό το οποίο είπατε εξ αρχής, ότι πότε θα αποφασίσουμε να σοβαρευτούμε ως Ευρωπαίοι. Πάντως, και η πρώτη φάση της χρηματοδότησης που είναι μέχρι το 2006, δίνει ένα ποσό που αναλογεί σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη μόλις 10 ευρώ το χρόνο. Είναι το ποσό που πληρώνει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης για το κύμα αυτό της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ, κύριε Σπυλιόπουλε, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια μας οι Έλληνες ό,τι αφορά το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και να αφήσουμε τις ανοησίες και τις αχλαμάρες που κάνουμε μέχρι τώρα και κυρίως η κυβέρνηση και να δούμε πώς θα το απορροφήσουμε, γιατί επισημαίνω ότι από του χρόνου ό,τι δεν έχει απορροφηθεί γυρνάει πίσω και πάει στις χώρες της διεύρυνσης. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι με το κύμα της διεύρυνσης και με το δεδομένο ότι μπαίνουν κάποιες πολύ πιο φτωχές χώρες από την Ελλάδα και με πολύ πιο φτωχές περιφέρειες από την Ελλάδα, σήμερα είχαμε το προνόμιο, ακόμη και αν είναι αρνητικό προνόμιο, να έχουμε κάποιες περιοχές που είναι από τις φτωχότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να λαμβάνουν εξαιρετικές πρημοδοτήσεις, να παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα. Και αυτό το προνόμιο θα το χάσουμε, έτσι δεν είναι? Μπαίνοντας τώρα καινούργιες χώρες και έχοντας, αλλάζοντας πια ο συσχετισμός των περιφερειών, θα βρεθούν κάποιες φτωχές ελληνικές περιφέρειες όπως είναι η Ήπειρος να μην είναι οι φτωχότερες και να μην παίρνουν τα χρήματα που έπαιρναν. Θα γλιτώσουμε όμως πιθανότατα τον κίνδυνο να μην μπαίναμε εφόσον υπάρξει στο τέταρτο πακέτο συνοχής, γιατί θα πέσει συνολικά ο μέσος όρος. Αλλού όμως είναι ο κίνδυνος αυτό που είπατε. Προσέξτε, τώρα υπήρχαν δυσκολίες στο να έρθουν οικονομικοί μετανάστες από τις χώρες αυτές. Ναι. Τώρα θα υπάρξει ελεύθερη διακίνηση. Αυτό το σκεφτήκατε? Βεβαίως. Θα προτιμήσουν την Ελλάδα όμως, θα προτιμήσουν τη Γερμανία. Ακριβώς, αλλά περνάει ο χρόνος γρήγορα. Ή θα σας πω κάτι άλλο που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει κυρίως οι νέοι μας. Πολλοί φοιτητές μας πάνε και πηγαίνανε και σπουδάζανε σε πανεπιστήμια της Ρουμανίας και μετά έπρεπε να δώσουν εξετάσεις δικατσά. Δεν θα δίνουν πλέον, ή της Ουγγαρίας. Τι σημαίνει αυτό στον υπερπληθωρισμό, παραδείγματος χάρη, ή του ιατρικού επαγγέλματος ή του οδοντιατρικού επαγγέλματος, οποιοδήποτε. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν από τώρα και να σχηματίσουμε πολιτικές πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Πάντως, σε γενικές γραμμές, αν αυτό που λέγαμε και πριν, απομονώσει κανείς την Κύπρο και ξεχάσει την μεγάλη αυτή εθνική επιτυχία και το συμφέρον της Κύπρου να βρεθεί μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθήσει να αποτυπώσει με οικονομικούς όρους αυτή τη διεύρυνση, είναι μάλλον αρνητική σε απόλυτους αριθμούς για την ελληνική οικονομία. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι στην τελευταία ερώτηση που έγινε στον Πρωθυπουργό. Ακόμη ότι η Προεδρία, η νέα Προεδρία, όπως αυτή θα μορφωθεί για το Ευρωκοινοβούλιο, θα λειτουργήσει περίπου όπως η Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να εξηγήσει έτσι ότι βαδίζουμε σε μια διαφορετική δομή οργάνων με περισσότερη δημοκρατία στην πραγματικότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ο κύριος Σιράκ δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον της Ένωσης, ενώ έκανε μια ειδική αναφορά στις μικρές μεγάλες χώρες, τονίζοντας πως ο όρος μικρές χώρες είναι ιστορικό λάθος, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο μέλλον. Όλοι μαζί εργαζόμαστε και αποφασίζουμε για το μέλλον μας. Αντώνη, από τα όσα είπανε ο κύριος Ρέντερ και ο κύριος Σιράκ, βγάζει το συμπέρασμα ότι είναι μια στάση αθρηστικά υπέρβασης της ρήξης με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Νομίζω ότι από κοινού οι δύο ηγέτες περιγράφουν το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα αμβληθούν αυτή τη στιγμή οι διαφορές και στην ουσία θα βγούμε από την κρίση. Και ο όρος είναι βασικά να δοθεί διακριτός ρόλος στα Ηνωμένα Έθνη και άμεσα αυτή η αερογέφυρα στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Σινάκη να λειτουργήσει, να διευκολύνει δηλαδή ουσιαστικά η Αμερικανική και η Βρετανική πλευρά την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διανομή της. Αυτά σε πρώτη φάση και να δούμε για τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Από το πλαίσιο αυτών των συνεντεύξεων τύπου, θέλω να ρωτήσω, μιλώντας με τους συναδέλφους και βλέποντας και καταγράφοντας την ατμόσφαιρα αυτής της σημερινής ημέρας, αν έχεις την αίσθηση ότι γενικώς υπάρχει μια ικανοποίηση και ότι υπήρχε αυξημένο ενδιαφέρον από τα ξένα μέσα ενημέρωσης.
Υπάρχει ασφαλώς, για να αρχίσουμε ανάποδα, τεράστιο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί Αμερικανοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν τη σύνοδο. Κόξ, ο οποίος έχει πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή του, θα πρέπει να φύγει και το παρακαλέσαμε να είναι μαζί μας σε αυτήν την σημαντική μέρα για την Ευρώπη και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο σε λίγο σχεδόν θα διπλασιαστεί με τα νέα μέλη. Και έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε από τον κύριο Πατ Κόξ μια πρώτη εκτίμηση για το κλίμα της ημέρας. Mr. President, thank you very much. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ που βρήκατε λίγο χρόνο για μας. Να σας ρωτήσω κατά πόσο θεωρείτε ότι βρισκόμαστε σε μια νέα ατμόσφαιρα. Την τελευταία φορά στις Βρυξέλλες που σας συνήθισα, υπήρχε η κρίση για το Ιράκ, η Ευρώπη ήταν διερημένη. Τέλειωσε. Όχι. Όχι, λέγει ο κύριος Κόξ, απλώς υπάρχει μια κοινή θέληση, μια επιθυμία να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε μπρος, με μια επιθυμία η οποία διαφαίνεται, να μην επαναληφθεί αυτή η αρνητική εμπειρία. Υπήρξε και το πρόβλημα, λέγει ο κύριος Τσίμας, με τα νέα μέλη, τα κράτη της διεύρυνσης. Τα περισσότερα μεταξύ των μελετέρων κρατών μελών. Το ίδιο ερώτημα λοιπόν. Τέλειωσε αυτή η εποχή των χαρακτηρισμών, ο κύριος Κόξ. Κοιτάξτε, όντως, αλήθεια είναι. Και είναι κατανοήσιμο, γιατί μιλούσαμε για ειρήνη και πόλεμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Βλέπετε όμως γύρω μας σήμερα ότι υπάρχει μια Ευρώπη που γεννιέται ως κοινότητα αξιών και αρχών. Υπό αυτή την έννοια η λέξη κλειδί σήμερα είναι η λέξη αλληλεγγύη, να ακούμε ένας τον άλλον. Και βέβαια, κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δουλέψουμε μαζί. Αν βρούμε λοιπόν την σοφία, τη σοφροσύνη να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι θα ακουστούμε και καλύτερα διεθνώς. Γιατί προφανώς, αν δεν ακούμε τον εαυτό μας, μπορούμε να παραπονούμεθα γιατί οι άλλοι μας αγνοούν. Διαπίστωσα, λέει ο κύριος Τσίμας προσφάτως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία τάση συνενός ως μικρών ομίλων, δηλαδή κάποιες κοινές πολιτικές, κάποιες κοινές επιθυμίες, οι οποίες εκφωνούνται και προωθούνται σε επίπεδο μικρών ομίλων. Αυτό νομίζω ότι είναι καλό. 4-5 χώρες να ασχολούνται με την κοινή εξωτερική αμήνης και ασφαλείας, κάποιοι άλλοι σε κάποιους άλλους τομείς κτλ. Κοιτάξτε, μία είναι η Ευρώπη, λέγει ο κ. Κόξ. Μία Ευρώπη είναι κάτι πολύ ισχυρό, πολλές Ευρώπες είναι κάτι πολύ λιγότερο ισχυρό. Βέβαια, δεν απεμπολούμε την ιστορία μας. Κάποιοι μπορεί να επιθυμούν να κάνουν ένα πρώτο βήμα. Η συνθήκη του Σέγγεν, παραδείγματος χάρη, με την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών χωρίς διαβατήριο, υπό κάποιες προϋποθέσεις, ήταν ο καρπός της συνεργασίας κάποιων, όχι όλων των κρατών μελών. Σήμερα έχει υιοθετηθεί σχεδόν από όλα τα κράτη-μέλη. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το Ευρώ αποτελούν μια πρωτοβουλία κάποιων. Δεν έχει υλοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπό αυτήν την έννοια υπάρχει όντως αυτή η εμπειρία, η δεδομένη ήδη ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το πλέον ορθό είναι να θέτουμε στην ημερήσια διάταξη τα θέματα για τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε και εκεί να μιλάμε στεντορία τη φωνή, θα έλεγα. Πάμε σκάνε στη Μέση Ανατολή. Ο Κόφι Ανάν, ο κύριος Ιβανόφ θα είναι εδώ, θα συζητήσουμε και νομίζω ότι εφόσον μπορούμε να συζητήσουμε για ένα σχέδιο ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ας το πούμε. Προοπτικές για τα Βαλκάνια, μια πολιτική για το δακτύλιο φιλίας πέριξ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέες γειτνιάζουσες χώρες, οι χώρες που για πρώτη φορά έχουν σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διμερείς μας σχέσεις. Γιατί να μην είμαστε περήφανοι για μια σειρά πραγμάτων όπου πραγματικά προχωράμε. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι καλύτερο ένα Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από μια βάση του Γκουαντάναμο? Ας είμαστε περήφανοι λοιπόν για αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι υπάρχει μια ουσιαστική επένδυση που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί. Και ας μιλάμε για όλα ειλικρινά, ας μην τα κρύβουμε κάτω από το καναπέ. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε μια κοινή ανάλυση για τα όπλα μαζικής καταστροφής, για τον τρόπο βαθμονόμησης της ανταπόκρισης, τα όρια τα οποία θέτουμε ως προς μια ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση. Θα πρέπει να τα δούμε.
Και προφανώς θα χρειαστούμε και κάποιες κινήσεις για να βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω τις σχέσεις μας με τον υπερατλαντικό μας σύμμαχο. Και νομίζω ότι η Ελληνική Προεδρία θα αναλάβει πρωτοβουλίες επ' αυτού και ευελπιστώ ότι το νυν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη σημερινή του σύνθεση θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Το τελευταίο μου ερώτημα, λέγει ο Παύλος Τσίμας, είναι πώς θα κυβερνηθεί η Ευρώπη πια. Νέα, διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει αυτό το κρίσιμο ερώτημα, αν θέλετε, κατά πόσον τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σήμερα θα είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικά ή αν θα είναι, αν θέλετε, εικονικά. Με την έννοια του ότι αν έχουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 25 μέλη και έναν πρόεδρο ο οποίος αλλάζει κάθε 6 μήνες, τι δουλειά θα μπορούν να κάνουν για να πρόεδρο του Συμβουλίου. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μην απαντήσω στο ερώτημά σας, αλλά νομίζω ότι ακριβώς αυτή είναι η δουλειά της συντακτικής συνελεύσεως. Με αυτούς συζητούμε, συζητούσαμε και σήμερα ακόμη. Δεν πρέπει να είμεθα τόσο συντηρητική ώστε να κινούμεθα προς την κατεύθυνση της καμίας αλλαγής, αλλά να δούμε αυτά τα οποία μπορούν να δουλέψουν σωστά. Επίσης, στον καθένα υπάρχει ένα δεδομένο επίπεδο με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Άρα, ίσως δεν θα μπορούσαμε να ενδυναμώσουμε όλα τα θεσμικά όργανα. Πάμε σχάιν. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί να μην το ενδυναμώσουμε. Να έχει το δικαίωμα να δίνει χαρτοφυλάκια σε επιτρόπους, να μπορεί να συντονίζει πραγματικά. Να κάνουμε δηλαδή ένα περαιτέρω βήμα από τις σημερινές αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής. Το Συμβούλιο επίσης. Δεν είναι τελεολογικά ερωτήματα. Είναι πολύ πρακτικά. Μπορεί να υπάρξει ένας καλύτερος σχεδιασμός, μια καλύτερη παρακολούθηση των ζητημάτων. Δεν θέλω να επισέλθω στην συζήτηση για τον υπερπρόεδρο, γιατί εκεί νομίζω ότι κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε και προσδοκίες, αλλά και ανησυχίες και φόβους, που μετά θα είναι δύσκολο να καθησυχάσουν. Οπότε, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ναι στις καινοτομίες, χωρίς υπερβολές. Δεν θυμάμαι ποιος Γάλλος φιλόσοφος ήταν εκείνος που είπε «Σουχτού πάτχο ντε ζέλ». Προς Θεού, μην επιδεικνύουμε υπερβάλλοντα ζήλο. Ωραία, για να τελειώσουμε. Πώς ήταν σήμερα η αίσθησή σας, κύριε Κόξ, μια μεγάλη γιορτή κάτω από την σκιά της Ακροπόλεως? Να σας πω τη δικιά μου γνώμη προσωπικά, γιατί νομίζω ότι ήταν μια καταπληκτική ημέρα. Είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τις εκλογές του 1999 και τότε, αν μου λέγατε ότι θα μπορούσα να φανταστώ αυτό το γεγονός σήμερα, ομολογώ ότι θα έλεγα ότι θα ήταν αδύνατο. Και σήμερα ζήσαμε κάτι που πολύ πρόσφατα ακόμα θεωρούσαμε αδύνατο. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα ήταν αυτή η μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ λίγο, κύριε Σύμας. Παύλο, θα μου επιτρέψεις να σου θέσω το ίδιο ερώτημα που έθεσε τον κύριο Κόξ. Η εικόνα που είδαμε και από ό,τι έχει συμβεί από το πρωί μέχρι τώρα ήταν πραγματικά μια εικόνα γιορτής. Όλοι είχαν μια καλή κουβέντα να πούν. Υπήρχε ένα εξαιρετικό κλίμα. Ακόμη και για τα ζητήματα που είναι ανοιχτά και είναι μπροστά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε αισιοδοξία για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν. Αυτή η εικόνα λοιπόν που βλέπαμε εμείς στους δέκτες μας, η επίσημη εικόνα, είναι αντίστοιχη με την εικόνα που εισπράττεις εσύ στα λόμπις και στα πηγαδάκια και στις συζητήσεις χωρίς τον τηλεοπτικό φακό? Σε μεγάλο βαθμό ναι. Νομίζω ότι αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη σύνοδος κορυφής, όπου συνήθως τα νεύρα είναι τεταμένα και συνήθως η διαπραγμάτευση είναι σκληρή και περιλαμβάνει και σκληρά λόγια. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα γιορτής, είναι ένα πάρτι για να καλωσορίσεις καινούργια μέλη και νομίζω ότι κανείς δεν έχει διάθεση να χαλάσει την ατμόσφαιρα της γιορτής. Και γι' αυτό εγώ αισθάνομαι ότι αυτή η σύνοδος κορυφής είναι λίγο διαφορετική στην ατμόσφαιρά της και στον τρόπο που ακόμη που διαπραγματεύονται οι σκληροί διαπραγματεύονται
διαπραγματευτές των Υπουργείων Εξωτερικών των χωρών τα κείμενα στο παρασκήνιο. Ακόμη και σε αυτό υπάρχει μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Όλοι είναι λιγάκι επηρεασμένοι, όσο μπορεί να είναι επηρεασμένος ένας σκληροτράχυλος διαπραγματευτής, γραφειοκράτης, από αυτή την ηλιόλουστη γιορτή κατά την Ακρόπολη. Αυτό το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγεις εσύ, θεωρείς ότι είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν και άλλοι συνάδελφοι που παρακολουθούν και καταγράφουν τις εξελίξεις εκεί στο κέντρο τύπου? Νομίζω ναι. Για τους περισσότερους ναι. Αυτό και για μερικούς που δεν το έχουν συνηθίσει, τα επεισόδια με τα δακρυγόνα που είχαμε λίγο πιο πέρα στην πλατεία Συντάγματος, για μερικούς από τους ξένους δημοσιογράφους αυτό είναι ένα πολύ εντυπωσιακό και ασυνήθιστο θέαμα. Εμείς το έχουμε συνηθίσει και μας φαίνεται λίγο συνηθισμένο. Παύλο, με δεδομένο ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης θα έχουμε τις προτάσεις της συνέλευσης για το νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και θα ξέρουμε πότε και αν θα συγκληθεί η επόμενη διακυβερνητική. Προδιαγράφεται η Σύνοδος Κορυφής Θεσσαλονίκης επίπονη όσο ήταν και η Νίκαια όταν επρόκειτο να αποφασιστούν? Πάρα πολύ. Είναι σαφές ότι ο Ζεσκάρ Ντεστέν το καλοκαίρι στη Χαλκιδική δεν θα φέρει για τα επίμαχα θέματα μία πρόταση, αλλά εναλλακτικές προτάσεις. Είναι αδύνατο η συνέλευση να καταλήξει μέχρι τον Ιούνιο σε συμβιβασμό. Άρα αυτός ο συμβιβασμός θα πρέπει να γίνει στην Χαλκιδική, στο βαθμό που θα μπορεί να γίνει, ή να παραπενθεί στη διακυβερνητική αργότερα. Μια μακρά σύνοδος δηλαδή. Ναι, θα είναι μια μακρά σύνοδος. Πάντως, ο ίδιος ο κ. Ντεστέν θα προτιμούσε τουλάχιστον ένα τρίμηνο ακόμη για να ολοκληρώσει με καλύτερο τρόπο τη δουλειά του. Και αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πίεση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο κ. Περλουσκόνη θα το προτιμούσε για να κάνει τη γιορτή στη Ρώμη. Στη Ρώμη το Δεκέμβρη. Να χαιρετήσω τον κύριο Κόξ που πρέπει να φύγει. Και εμείς εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Διονύσης Μποτώνης μας περιμένει στο Ζάπιο. Καλησπέρα και σε εσένα, Διονύση, πάλι. Καλησπέρα, Τάι, κυρίες και κύριοι. Να σας πω λοιπόν, επειδή έκλεισε με την φράση του κ. Μπερλουσκόνη το τι θα ήθελε στη δική του Προεδρία ο Παύλος Τσίμας, να πούμε ότι περιμέναμε πριν από περίπου 3,5 ώρα, 40 λεπτά, τον κ. Μπερλουσκόνη να δώσει συνέντευξη τύπου. Δεν έδωσε τελικά. Ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Φρατίνη. Υπήρχε μια έτσι δυσαρέσκεια, θα λέγαμε, στους συναδέλφους Ιταλούς δημοσιογράφους, γιατί όπως έλεγαν όλες αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις ώρες, δεν είδαν τον κ. Μπερλουσκόνη. Επέλεξε να μην δώσει συνέντευξή του για τους δικούς τους λόγους. Ο κύριος Φρατίνη, ο οποίος το πρωί ανέφερε για την Συρία ότι αν δεν ακολουθήσει το δρόμο της συνεργασίας μπορεί να έχει την τύχη του Ιράκ. Σήμερα, τώρα το απόγευμα, τα μάζεψε λίγο, ναι. Θα λέγαμε. Είπε ότι πρέπει, η θέλησή μας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει το δρόμο της συνεργασίας για την ευρύτερη ειρήνη, ειρήνη στην περιοχή. Ένα άλλο θέμα που είπε ο κύριος Φρατίνη είναι ότι η Ιταλική Προεδρία, προτεραιότητα της Ιταλικής Προεδρίας είναι οι ευρωατλαντικές σχέσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο συζητείται όλη αυτή την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω σε αυτό θα οικοδομήσει ένα δικό της πλαίσιο, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, η Ιταλική Προεδρία. Αυτά από την Ιταλική πλευρά, Τάκη. Ναι. Διονύση, ευχαριστώ. Είναι ώρα να περάσουμε στον καλεσμένο μας, τον Υφυπουργό Ιστορικών, τον κ. Σταύρο Μπαίνο. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Να υποθέσω ότι είστε ευτυχείς και το χαμόγελο. Ως η μέρα που αλλάζει η Ευρώπη θα μπορούσε να χαρακτηρίσει. Φυγέτε για σας! Παιδιά, πέστουνε μολότο, φυγέτε για σας! Ασφάλεια τώρα! Η Ιταλική Πρεσβεία, όπως επίσης και το Υπουργείο Εξωτερικών, μπαίνουν στο στόχαστρο των κουκουλοφόρων. Οι διαδηλωτές προχωρούν προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Δυστυχώς όμως μέσα στο κύριο σώμα της πορείας βρίσκονται και οι κουκουλοφόροι. Ανάμεσά τους διακρίνονται καθαρά γυναίκες με κουκούλες. Πετούν πέτρες και ό,τι άλλο βρεθεί μπροστά τους. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Μια κοπέλα δεν αντέχει και λιποθυμά. Οι φίλοι της της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Από τους εσωτερικούς και... Afghanistan, we have discovered that in Colombia. Trafficking is obviously very much related to terrorism in a number of quarters. Ωστόσο, τα πρώτα... Φαντάζομαι θα κατανοεί ότι για μια μέρα έτσι όλη αυτή η ταλαιπωρία που υφίσταται άξιζε τον κόπο για αυτές τις μεγάλες εθνικές στιγμές που ζει η Ευρώπη και κυρίως προεχόντως η χώρα μας. Δεν είναι μία. Ξεκίνησε από χθες, συνεχίστηκε σήμερα και αύριο το πρωί πάλι θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, αλλά κοιτάξτε να σας πω κάτι. Καταγράφηκαν υπερβολές. Για παράδειγμα, χθες που έρχονταν από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κάποιοι μέσω της παραλιακής
προς την Λεωφόρο Συγκρού. Γιατί έπρεπε να είναι και τα δύο ρεύματα της παραλιακής κλειστά, για παράδειγμα? Δεν υπήρχε λόγος να συμβεί αυτό. Γιατί θα έπρεπε να είναι και τα δύο ρεύματα της Συγκρού, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μόνο η άνοδος ή μόνο η κάθοδος? Και να υπάρχουν χιλιάδες αυτοκίνητα μπλοκαρισμένα στα στενά, στους γύρω δρόμους, σε ένα απόλυτα διέξοδο. Μην με ρωτάτε να σας πω τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν είμαι ειδικός, δεν ήμουν στο σχεδιασμό. Πάντως, ειλικρινά, πολύ ταπεινά σας το λέω και όλα, πολλά κυβερνητικά στελέχη το έχουν πει. Ζητούμε ταπεινά συγγνώμη από το λαό της Αθήνας για αυτήν την ταλαιπωρία. Αλλά ειλικρινά, έπρεπε να πάρουμε όσο γίνεται πιο σκληρά, να το πούμε, μέτρα, προκειμένου να περιφρουρήσουμε αυτές τις μεγάλες στιγμές. Πάντως, αυτό που περιγράψατε σαν είναι δηλαδή γιορτή, είμαι σίγουρος ότι για πολλούς χιλιάδες Αθηναίους δεν ήταν γιορτή. Μάλλον δημιούργησε αρνητικά συναισθήματα. Δεν το νομίζω, κύριε Σπηλιόπουλε. Εντάξει. Δεν το νομίζω, ειλικρινά. Δηλαδή, πιστεύω μέσα του κάθε Έλληνας σήμερα θα αισθάνεται ότι ψήλωσε λιγάκι. Ναι. Ότι ψήλωσε η πατρίδα μας, ότι ψηλώνει ο κάθε Έλληνας μέσα από αυτά τα ωραία ποιοτικά άλματα που κάνει η πατρίδα μας. Μάλιστα. Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για τη Θεσσαλονίκη που έχουμε μπροστά μας. Φαίνεται ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαχειριστεί ένα πολύ κρίσιμο θέμα και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, η εργασία της συνταγματικής συνέλευσης που θα δώσει στον προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Σιμίτη, ο κύριος Βαλερίς Γκισκάρ-Ντεσέν. Νομίζετε ότι και αυτό είναι ένα κρίσιμο χαρτί, θα δώσει πάλι εξετάσεις στη χώρα μας? Είναι μια σημαντική στιγμή? Καταρχήν, είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα, ότι επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες. Δηλαδή, σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε το σχέδιο αυτού του συντάγματος του Ευρωπαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν δεδομένο αυτό το πράγμα και ήδη αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία. Και είναι προφανές, όπως ακούσατε σήμερα και από τα χείλη του Ζισκάρ Ντεστέν, του Προέδρου της Συνέλευσης, ότι δύο είναι τα επίμαχα ζητήματα. Το ένα και το κρισιμότερο είναι ο πρόεδρος πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα είναι εναλλασσόμενος κάθε εξάμηνο, κάθε χρόνο, ή θα έχει μια σταθερή θητεία. Και το ερώτημα είναι πώς αυτή η σταθερή θητεία θα νομιμοποιείται, από ποιο όργανο θα νομιμοποιείται, πώς θα νομιμοποιείται. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο ζήτημα. Πώς θα εκλέγεται, έτσι. Ακριβώς. Στο κομμάτι εκείνο που κινδυνεύει και που θα είναι η απειλή και για την ειρήνη και για όλα αυτά τα κύριε μεγάλα προβλήματα. Βοηθήστε με λίγο. Πρέπει να μας εξηγήσει η Εμμανουέλα Αργίτη, που είναι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, τι είναι η εικόνα που παρακολουθούμε τώρα με τα περιπολικά. Εμμανουέλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάκη. Εδώ και ένα τέταρτο τουλάχιστον έχουμε έντονη κινητικότητα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στην πίστα του αεροδρομίου, καθώς επειδή είναι ακριβώς μακρινή η εικόνα, μπορούμε να πούμε ότι έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον κύριο Αμπντουλάχ Γκιούλ, και γι' αυτό, όπως μπορούμε να δούμε και στα πλάνα μας, μία αυτοκινητοπομπή η οποία προφανώς έχει παραλάβει, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα για κοντινή εικόνα, καθώς για λόγους ασφαλείας σε μεγάλη απόσταση από τα τηλεοπτικά συνεργεία προσγειώθηκε το αεροσκάφος. Βλέπουμε όμως ότι αποχωρεί αυτή την ώρα η αυτοκινητοπομπή και πριν από 10 λεπτά περίπου αναχώρησε και ο Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Σιράκ, για το Παρίσι. Να πω, με αφορμή τις εικόνες που μας δίνεις και τις πληροφορίες που μας λες, ότι το λάθος που κάναμε λίγο νωρίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την άφιξη του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών οφείλεται ακριβώς σε αυτό, στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και σε κάποιο σχέδιο, να πω τη λέξη, παραπλάνησης των αρχών προς τους δημοσιογράφους. Πάντως, κύριε Υπουργέ, βράδυ ήρθε ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών. Ξέρετε τι θυμόμουν τώρα. Ήρθε νύχτα. Προλίγων ετών, τις δηλώσεις του μετριοπαθούς, κατά τα άλλα, κυρίου Τζεμ, που έλεγε ότι περίπου η είσοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αιτία πολέμου. Έτσι, ναι, για σκεφτείτε έτσι, τη μεγάλη αλλαγή και τη θρίαμβος αυτής της πολιτικής. Όχι, είναι αλήθεια, πάντως ήρθε νύχτα, νύχτωσε για να έρθει. Έπρεπε να τελειώσουν όλα. Μετά από παλινοδίες απίστευτες. Όσο ήταν εξαιρετικά δυσάρεστα για την τουρκική διπλωματία. Εγώ θα ήθελα, κύριε Υπουργέ και Τάκη, να προσθέσω το εξής σε αυτά που λέγατε προηγουμένως. Υπάρχουν περιπτώσεις που το κόστος που καταβάλει κανείς σε επίπεδο επιδοτήσεων εις ροών
είναι θετικό υπό την έννοια ότι εξαγοράζει κανείς κάτι ευρύτερο. Τι θέλω να πω. Στη στρατηγική της Ελλάδος είναι να συνεχιστεί η διεύρυνση και φυσικά με τη Ρουμανία και με τη Βουλγαρία που προβλέπεται να ενταχθούν το 2007 και να απλωθεί και η διεύρυνση, η ενταξιακή προοπτική και στα Δυτικά Βαλκάνια. Όλες αυτές είναι οι επιλογές που έχουν κόστος. Θα έχουν κόστος στις εισρωές που προσδοκά η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το αντίτιμο θα είναι η ασφάλεια και η σταθεροποίηση του άμεσου μας περιβάλλοντος και είναι ένα αγαθό που δεν αγγίζει μόνο την ασφάλεια του πολίτη, αλλά θα αποδώσει και στην επιχειρηματικότητα και στο εμπόριο και σε όλα αυτά που μπορούμε να φανταστούμε. Πολύ σωστά, κύριε Καπόβλη. Αυτό είναι μια πτυχή που βεβαίως και στο πεδίο των εισρωών θα φέρει ισοζύγιο, αλλά και στην ανάδειξη άλλων αξιών όπως αυτή που είπατε, δηλαδή η καλή γειτονία, η αλληλεγγύη, η ασφάλεια και η ενοποίηση του βαλκανικού χώρου, του πολύπαθου βαλκανικού χώρου τις τελευταίες δεκαετίες. Σκεφτείτε δηλαδή ότι πολλές χώρες κεντρικής Ευρώπης που μπήκαν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Ουγγαρία και άλλες χώρες, είχαν μειονοτικά προβλήματα, εθνικιστικές διαφορές και αν δεν υπήρχε η προσδοκία της ευρωπαϊκής ένταξης, σίγουρα σε πολλές εστίες της κεντρικής Ευρώπης θα είχαμε δει βαλκανικού τύπου συγκρούσεις. Αυτό είναι βέβαιο. Και αν θέλετε, για να κάνω και ένα σχόλιο για την. Εγώ δεν διεκδικώ Δάφνες, ξέρετε, σπουδαίου αναλυτή, αλλά έχω την αίσθηση ότι για την οριστική επίλυση και του πολιτικού ζητήματος στην Κύπρο, δεν θα είναι τόσο πολύ η πίεση που θα υπάρξει και θα υπάρξει στην Τουρκία, όσο η πίεση των Τουρκοκυπρίων. Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικότερο πράγμα που είδαμε τον τελευταίο χρόνο ήταν ο πραγματικός ξεσηκωμός των Τουρκοκυπρίων και φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι η συνιστόσα που θα πιέσει περισσότερο από κάθε άλλη προκειμένου να έχουμε την ολοκλήρωση της σημερινής μέρας που κατά τη γνώμη μου θα είναι και που θα είναι η επίλυση και του πολιτικού προβλήματος. Σκεφτείτε ότι μη δεχόμενοι το σχέδιο Ανάν, ο κύριος Ντεκτάς και η τουρκοκυπριακή ηγεσία έχασαν την ευκαιρία να συνυπογράψουν μαζί με τον Έλληνα συμπρόεδρο, γιατί αυτό προέβλεπε το σχέδιο Ανάν, στη ΣΤΟΑ του Ατάλου. Τώρα, πέρα από το Κυπριακό, πέρα από την Τουρκία, υπάρχει μια πραγματικότητα. Θα γυρίσω στις διαδηλώσεις που είχαμε σήμερα για έναν διαφορετικό λόγο. Ήταν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που στρέφονταν κυρίως στο πρόσωπο κάποιων Ευρωπαίων ηγετών που συντάχθηκαν με τις ΗΠΑ στον πόλεμο, δηλαδή του κ. Μπλερ, του κ. Αθνάρ, του κ. Μπερλουσκόνη. Ωστόσο, αν έβλεπε κανείς προσεκτικά τα συνθήματα και κάποιες από τις ανακοινώσεις. Soweit irgend möglich, ausschließlich mit friedlichen Mitteln gelöst werden. Κι όμως μέχρι το μεσημέρι, ουδής πίστευε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κοινή ανακοίνωση για το Ιρακινό με δεδομένες τις προπολεμικές διαφωνίες. Και η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αποδείξει ότι έχουν τις απόψεις τους και όταν τις πιστεύουν μπορούν να τις εκφράζουν είτε συμφωνεί κάποιος είτε δεν συμφωνεί. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό τουλάχιστον έχει αναγνωριστεί από όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Την ώρα που έκανε τις δηλώσεις αυτές ο κ. Παπανδρέου στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Συνόδου υπήρξε μια μυστική συνάντηση Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας και Ισπανίας, των τεσσάρων δηλαδή ευρωπαϊκών χωρών που είναι και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι τέσσερις συμφωνούσαν να ακολουθήσουν κοινή γραμμή στο Ιρακινό και όλα πλέον έγιναν πιο εύκολα. Mr. President, what's going to be with the Iraq problem? Είναι μια ρησπόστα, δοδιάμωση. Le seul endroit où on trouve à la fois la compétence et la légitimité pour une sortie de crise. Wir müssen von verschiedenen Standpunkten her die Position angenähert werden. Auch das steht ohne jeden Zweifel. Reiterating the Swedish position about the necessity of putting UN in the driving seat for the reconstruction of Iraq. Στην κοινή ανακοίνωση που διένει με η ελληνική προεδρία στις χώρες μέλη και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ ή αργότερα αύριο το πρωί, τονίζεται χαρακτηριστικά ότι υπό το πρίσμα του πολέμου στο Ιράκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες ευθύνες της. Η ιστορική διάσκεψη κορυφής της Αθήνας έγινε όπως ήταν φυσικό και κύρια είδηση σε όλα τα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα. Στις περισσότερες ανταποκρίσεις επισημαίνεται ότι ο πόλεμος του Ιράκ ρίχνει παρόλα αυτά βαριά τη σκιά του στο μεγάλο γεγονός της προσανατολάς διεύρυνσης, αν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να διακηρύξουν την προσήλωσή τους στο κοινό ευρωπαϊκό πεπρωμένο. Πανευρωπαϊκό το ενδιαφέρον για την ιστορική σύνοδο κορυφής των Αθηνών και τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 10 νέες χώρες μέλη. Τα εγκυρότερα τηλεοπτικά δίκτυα της Γυραιάς Υπήρου αλλά και τα αμερικανικά δορυφορικά καλύπτουν με ζωντανές συνδέσεις τις εργασίες της Συνόδου, που όπως όμως επισημαίνουν, σκιάζεται από τις εξελίξεις στο Ιράκ. Thank you.
Quelques milliers de manifestants se sont rassemblés ce matin dans le centre d'Athènes, un rassemblement organisé pour protester contre la présence américaine en Irak, mais aussi contre la venue aujourd'hui dans la capitale grecque des dirigeants britanniques, italiens et espagnols. Une manifestation qui a donné lieu, vous le voyez, à des affrontements avec les forces de l'ordre. Mercredi, au pied même de l'acropole d'Athènes, 10 nouveaux États entreront dans l'Europe. Une cérémonie en grande pompe pour un élargissement vers l'est du continent. Désormais, la politique se fera à 25. Ad Atene oggi, con la firma di altri 10 paesi, nasce ufficialmente la Grande Europa 25. Sullo sfondo del vertice c'è anche la guerra ancora in corso in Iraq. I leader dei 15 in una bozza di dichiarazione si dicono pronti ad assumersi le responsabilità globali all'indomani della guerra, ma la riunione sarà dedicata soprattutto alla riforma dell'Unione Europea. This summit in Athens, the cradle of Western democracy, is supposed to be about the future of Europe. The EU has chosen an historic place for an historic event, but as Europe formally ends old divisions, it fervently hopes that this meeting won't emphasize new ones. Everybody's living in the real world. Even Jacques Chirac is using the word pragmatic, and what he means by that is that he, like everybody else, has got to deal with the world as it is, not as he would like it to be. And because of that, and because of their desire not to totally ruin what will be a truly historic sort of signing ceremony this afternoon, they're trying to patch up their differences and trying to put them aside and trying to focus on how they might come together in the future rather than dwell on their differences in the past. Heute ist ein besonderer Tag, nicht nur wegen des sensationellen Wetters draußen. Heute wird Geschichte geschrieben in Athen. Europa da hoy un paso definitivo para la ampliación y el lugar elegido es emblemático, junto a las ruinas del Ágora de Atenas, que evocan los orígenes de la democracia. The coming together of Eastern and Central Europe with the rest of the European continent. A long dreamed of aspiration ever since the fall of the Berlin Wall, really. It will create a European Union of 450 million people. Με πικρία αντιμετωπίζουν την ένταξη της Κύπρου στην Ένωση ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος της Τουρκίας. Savaşın tozu dumanı arasında Kıbrıs yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı. Avrupa Birliği'nin genişleme sürecindeki en önemli adımlardan biri bugün atılıyor. Dünya televizyonlarından canlı olarak yayınlanan imza töreninde Avrupa Birliği adeta Türkiye'ye Kıbrıs benim de mesela mesajı verdi. Rum-Yunan ittifakının küçük ortağı Papadopoulos da bu desteğe teşekkür etti ve Kıbrıs meselesini çözeceğiz dedi. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η ένταξη της Κύπρου ενδέχεται να περιπλέξει τις προσπάθειες της Τουρκίας για τη δική της ένταξη στην Ένωση. Ιστορική λοιπόν η μέρα η σημερινή για την Ευρώπη. Τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές πήραν φωτιά από τις ανταποκρίσεις των δημοσιογράφων. Ρωτήσαμε τη γνώμη δύο δημοσιογράφων, οι χώρες των οποίων τάχθηκαν υπέρ του πολέμου στο Ιράκ, για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον στην περιοχή. Η European Union can be a kind of counterbalance power in front of Europe, the United States, to have a more multilateral approach in all crisis, because I think this is not the last. Yo pienso que la Unión Europea tiene que tener un amplio papel, un papel muy activo en la reconstrucción de Irak, primero desde el punto de vista de lo que es la ayuda humanitaria y después también una participación muy activa en lo que es todas las siguientes fases de la reconstrucción de Irak. Ένα μικρό διάλειμμα υπήρξε για φαγητό λίγο πριν την υπογραφή στην Στοάτου Ατάλου. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι μέχρι αύριο θα έχουν παρασκευαστεί συνολικά 10.000 μερίδες φαγητού για 3.000 άτομα στον χώρο του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου. Οι συνταγές οι οποίες έχουμε επιλέξει είναι βασισμένες σε παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, κυρίως νησιώτικη, κρητική και μακεδονίτικη κουζίνα. Μας είπαν ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι, ότι τους αρέσει που υπάρχει σέρβις στην Ελλάδα, ενώ σε άλλη χώρα ήταν εντελώς self-service. Ένα από τα πρώτα θέματα στα δελτία ειδήσεων στην Αμερική και την Ευρώπη ήταν η ιστορική σύνοδος στην Αθήνα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που παρακολούθησαν μάλιστα σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσου Παπαδόπουλου.
συνεχίσει την κάλυψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα μέσα ενημέρωσης και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ιδιαίτερη έκταση πήρε το γεγονός στην Τουρκία, όπου την ομιλία του Κύπρου Προέδρου Τάσου Παπαδόπουλου παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση ο Ραούφ Ντεκτάς μαζί με τον οικοδεσπότη εκπομπής του CNN Turk, δημοσιογράφο Ολύμπι Ραντ. Bunu kim engelledi? Avrupa Birliği devamlı surette biz Kredis'te konuşurken anlaşsanız da anlaşmasanız da Kıbrıs'ı biz alacağız merak etmeyin diye beyanatlarla engellemişlerdir. Beni tabii bir tek şey çok rahatsız etti. Biraz da hüzünlendirdi doğrusu. Rumlar kendi aralarında birbirlerinden el sıkıştılar. Kredis'i gördük orada. Kazandık havası içindeydiler. Bir yerde de maalesef kazandılar galiba. Ο τουρκικός τύπος υποστηρίζει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέλει να παρακάμψει τον Ραούφ Ντεκτάς, καλώντας σε συνάντηση στη Λευκοσία τους ηγέτες των τουρκοκυπριακών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Bypass τον Ντεκτάς από την Αθήνα είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος της εφημερίδας Χουριέτ. Τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα έδωσαν έμφαση σήμερα και στην απουσία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών από την τελετή υπογραφής. Παρότι η Σύνοδος χαρακτηρίζεται ιστορική, αμερικανικά και βρετανικά τηλεοπτικά δίκτυα έδωσαν έμφαση σε αυτά που χωρίζουν τις χώρες μέλη και όχι σε αυτά που τις ενώνουν με άξονα τον πόλεμο εναντίον του Ιράκ. Here they are trying to talk about a great big body here at the cradle of civilization, actually signing up other bodies, bringing Europe together. And what have we seen over the last few weeks? We've seen members of that body argue furiously with each other. There are still quite deep divisions, not least over whether the justification, in inverted commas, for this war has actually been met. It was meant to be about weapons of mass destruction. This should be really a joyous moment for the European Union. It's all likely to be overshadowed by differences over the war in Iraq. Πολλά ευρωπαϊκά δίκτυα υπογραμμίζουν τη σημασία της ένταξης των 10 νέων μελών στην Ένωση, αλλά και την προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών. Ritrovare slancio e unità e un nuovo peso negli equilibri mondiali. C'est un nouveau pas vers la grande Europe. Les dirigeants européens recherchent également une position commune sur l'après-guerre en Irak. Η τελετή της υπογραφής μεταδόθηκε απευθείας από τα διεθνή δορυφορικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Κυκλοφοριακό έμφραγμα και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας λόγω των μέτρων που έχει λάβει η τροχέα για τις μετακινήσεις των Ευρωπαίων ηγετών. Το πρωί εκατοντάδες οδηγοί έμειναν ακινητοποιημένοι για αρκετή ώρα μέσα στα αυτοκίνητά τους στους οδικούς άξονες που οδηγούν στο κέντρο της πόλης. Ότι αφού ο πόλεμος τελείωσε, είναι πιο εύκολα τα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη πλευρά, ενδεχομένως ορισμένοι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να παίξει ρόλο, θα πρέπει να έχει και ενιαία φωνή. Έτσι λοιπόν, τα σημεία στα οποία προβλέπονται στο σχέδιο δήλωσης που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή είναι η επαναβεβαίωση του κυρίαρχου ρόλου του ΟΗΕ στην ανοικοδόμηση του Ιράκ. Σε πρώτο στάδιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι δυνάμεις που βρίσκονται στο Ιράκ, δηλαδή Βρετανοί και Αμερικανοί, θα έχουν την ευθύνη για την διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας μέχρι να βρεθεί μία λύση πώς θα προχωρήσει ο ΟΗΕ στο Ιράκ, ενώ με πρωτοβουλία του κυρίου Παπανδρέου μπήκε στο κείμενο αυτό ειδική παράγραφος για την προστασία των αρχαιολογικών θησαυρών του Ιράκ. Πάντως όλα αυτά φαντάζουν θέματα υψηλής πολιτικής, πολύ μακριά από τη χώρα μας. Και όμως είναι πολύ μεγάλο λάθος αν σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά γίνονται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ταυτισμένο το μέλλον της με το μέλλον της χώρας μας. Δεν είναι αλήθεια ότι φαίνεται να είναι πολύ μακριά τα κέντρα αποφάσεων από εδώ, από την Αθήνα. Αν ρωτήσετε τους απλούς πολίτες, ενδεχομένως να έχουν άγνοια σε πολύ βασικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρούμε αυτονόητο ότι όλοι τα γνωρίζουν. Δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο. Αυτό. Νομίζω ότι η συνείδηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά μας έχει κάνει πολύ μεγάλα άλματα τον τελευταίο καιρό. Δεν θα έλεγα ότι έχουν γίνει άλματα μαζικά στους απλούς πολίτες, αλλά σε πρώτο επίπεδο στους θεσμούς. Ας πούμε, δεν υπάρχει δήμαρχος στη χώρα που να μην γνωρίζει τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην διεκδικεί με έναν τρόπο, σας βεβαιώνω, πάρα πολύ πλήρη κονδύλια, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το έκανα και εσύ ω δήμαρχο τη Καλαμάτα. Εγώ το έκανα πολύ νωρί. Εγώ είχα την τιμή, ξέρετε, να αποτελέσω την πρώτη επιτροπή παρακολούθηση με αφορμή του σεισμού τη Καλαμάτα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ιστορικό αυτό που σα λέω. Ήταν ο κύριο Βάρφη τότε επίτροπο και έγινε η πρώτη επιτροπή για διαχείριση μια μεγάλη κρίση. Γιατί ο κύριο Βάρφη θέλει να δει αυτά τα συστήματα παρακολούθηση. Θέλω με άλλα λόγια να σα πω. Δεν είναι τόσο μακριά μα, κύριε Σπυλιόπουλο, όσο νομίζετε. Είναι πιο κοντά μας και βλέπουμε και πολίτες απλούς, βλέπουμε επιχειρηματίες να έχουν πολύ μεγάλη κατανόηση των πραγμάτων που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το κανονιστικό πεδίο όπως διαμορφώνεται. Ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον της κανονιστικής ύλης, δηλαδή της παραγωγής των νόμων της χώρας, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή των κανονισμών που κυρώνονται στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Βάλτε μια τελεία, σας παρακαλώ. Θα πάμε στο κέντρο τύπου στο Ζάπιο. Ο Νίκος Μελέτης έχει να μας δώσει κάποιες ειδήσεις από εκεί. Νίκο, καλησπέρα πάλι. Καλησπέρα και πάλι από το Ζάπιο. Έχουμε μια ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα της συνθήκης προσχώρησης Κύπρου. Είναι ένα προσβλητικό, θα έλεγα, κείμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια τέτοια μέρα, μια ιστορική μέρα που είναι σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διεύρυνση με τα 10 νέα κράτη-μέλη. Στην δήλωση αυτή του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνεται ότι στο νησί δεν υπάρχει μια πολιτική εξουσία, απλώς υπάρχει μια ελληνοκυπριακή διοίκηση η οποία, όπως αναφέρεται, έχει υπογράψει τη σημερινή συνθήκη προσχώρησης. Και το πιο σημαντικό, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει σε στάση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι δεν έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μονόπλευρα αποφάσεις όσον αφορά το μέλλον της Κύπρου και να δημιουργεί διεθνείς υποχρεώσεις που παραβιάζουν διεθνείς συμφωνίες. Και η Τουρκία δεν αποδέχεται από νομικής και πολιτικής πλευράς τη συνθήκη προσχώρησης της ελληνοκυπριακής διοίκησης Νοτίου Κύπρου, όπως ονομάζεται η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε το σχετικό πρωτόκολλο για την ένταξή της. Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση επαναλαμβάνονται οι γνωστές τουρκικές θέσεις, αδιάλακτες τουρκικές θέσεις που οδήγησαν και σε ναυάγιο την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, που ζητούν την αναγνώριση των δύο ίσο καθεστώς για τα δύο κράτη, όπως λέγεται, τους δύο λαούς που υπάρχουν στην Κύπρο. Μάλιστα. Την εμπειρία σου, σε εξέπληξε? Δεν με εξέπληξε, απλώς δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει, το πρόβλημα εξουσίας που υπάρχει στην Τουρκία. Ο κύριος Γκιούλ, αναχωρώντας από την Άγκυρα, είπε λίγο πολύ βεβαίως ότι τη γνωστή θέση ότι η ένταξη της Κύπρου αντίκειται στις διεθνείς συμφωνίες, εννοώντας βεβαίως τις συνθήκες εγγύησης του 1960. Αλλά από την άλλη πλευρά εξέφρασε τη βούληση της κυβέρνησής του για επίλυση του Κυπριακού, εκφράζοντας μάλιστα την ελπίδα ότι αυτό θα γίνει και μέχρι το 2004, που είναι και η κρίσιμη ημερομηνία για την Τουρκία. Βλέπουμε όμως ότι το βαθύ κράτος στην Τουρκία, το στρατιωτικοπολιτικό κατεστημένο, έχει διαφορετική γνώμη και σε ένα προηγούμενο βίντεο, τον Αλί Μπιράντ να μιλά για επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας με τον κύριο Ντεκτάς σε ό,τι αφορά την είσοδο της Κύπρου στην Ευρώπη. Είναι προφανές ότι είναι ενοχλημένοι οι Τούρκοι. Είναι προφανές και αυτό άλλωστε και ο κύριος Γκιούλ, παρά το γεγονός ότι στην αρχή διέδιδε ότι θα έρθει στην τελετή υπογραφής προσχώρησης και θα σηκωθεί να φύγει επιδεικτικά. Στο τέλος φαίνεται το σκέφτηκαν καλύτερα και άργησε να έρθει. Βεβαίως όχι τυχαία άργησε να έρθει. Βρίσκεται αυτή την ώρα στην Αθήνα. Όμως υπάρχει ένα θρίλερ με τον Ντεκτάς, τον ίδιο τον Ραούφ Ντεκτάς. Την Παρασκευή και το Σάββατο, με την ιδιότητα του Προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Σιμίτης θα βρεθεί στη Λευκοσία. Κάλεσε λοιπόν από τώρα τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και της μιας πλευράς, δηλαδή των Ελληνοκυπριών, και της άλλης πλευράς, δηλαδή των Τουρκοκυπριών, να έχει μια συνάντηση μαζί τους. Εθιμοτυπική θα μπορούσαμε να την πούμε συνάντηση. Δεν κάλεσε όμως ο κύριος Σιμίτης τον κύριο Ραούφ Ντεκτάς. Γι' αυτό, διότι όπως μας είπαν έγκυροι κύκλοι κοντά στον κύριο Σιμίτη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θεωρεί πως ο κύριος Ντεκτάς δεν αντιπροσωπεύει τίποτα, δεν εκπροσωπεί τίποτα στην πλευρά των Τουρκοκυπριών. Έτσι λοιπόν κάλεσε τα άλλα κόμματα. Ωστόσο, σε ένα από τα κόμματα αρχηγός είναι ο γιος του κύριου Ντεκτάς, ο οποίος όταν έμαθε προφανώς ότι δεν κάλεσε ο κύριος Σιμίτης τον Ραούφ Ντεκτάς, τον πατέρα του, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα πάει στη συνάντηση αυτή. Θα δούμε λοιπόν αν και αυτός θα υλοποιήσει την απειλή του ή τελικά θα το σκεφτεί καλύτερα και θα πάει στη συνάντηση που του είχε ζητήσει ο κύριος Σιμίτης. Νίκο. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Βλάχο. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου τώρα. Ανδρέα. Σε μία ώρα από τώρα λοιπόν θα αρχίσει το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των Ευρωπαίων ηγετών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος. Το μενού και απόψε το βράδυ είναι ελληνικό. Πρόκειται για κακαβιά, σφυρίδα ποσέ με φρέσκα λαχανικά, μοσχαράκι σοφρίτο, αχλάδι ποσέ με μέλι και σαμιώτικο κρασί. Η επίσημη είναι περισσότεροι από 240 που θα παρακαθίσουν στο δείπνο, μεταξύ αυτών πρόεδροι, πρωθυπουργοί κρατών και υπουργοί, μέλη του. Τώρα ο κύριος Ανάν συναντάται.
Την πίκρα του, επειδή δεν προσκλήθηκε στην τελετή για την ένταξη των 10 νέων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασε ο Θόδωρος Πάγκαλος, μιλώντας στην εκπομπή Πρώτη Σελίδα και τον Γιώργο Οικονομέα. Ο πρώην υπουργός άφησε εχμές και για την εσωκομματική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ. Στα γερμανικά. 16 χρόνια ο Θόδωρος Πάγκαλος περίμενε τη σημερινή ημέρα, καθώς το 1987 μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου συνέλαβαν την ιδέα της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος μέσα από την ενταξιακή πορεία της Μεγαλονήσου στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην εκπομπή Πρώτη Σελίδα και τον Γιώργο Οικονομέα και εξέφρασε την πικρία του γιατί δεν εκλήθη στη σημερινή τελετή υπογραφής της διεύρυνσης. Πάντα θα ήταν πιο ευχάριστο να είσαι εκεί όταν οι προσπάθειές σου ολοκληρώνονται. Αλλά αυτό συμβαίνει στην πολιτική. Ξέρετε, εξαρτάται από τις εσωτερικές ισορροπίες των κομμάτων, εξαρτάται από την ψήφο του λαού. Πολλοί εγκαινιάζουν έργα τα οποία τα έχουν κάνει οι προκάτοχοί τους. Ο κύριος Πάγκαλος όμως δεν έκρυψε την απογοήτευσή του και για την εσωκομματική λειτουργία του κυβερνώντος κόμματος, κάνοντας μάλιστα λόγο για στημένη ψηφοφορία που τον έθεσε εκτός εκτελεστικού γραφείου. Ο κ. Νονέκης οργάνωσε στημένη ψηφοφορία με ψηφοδέλτια όπου ανέφεραν όχι πάντα τα ίδια ονόματα. Έτσι ώστε να ξέρει ακριβώς τι ψήφισε ο καθένας. Είναι η πρώτη φορά που έγινε στο εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ, στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αυτό το πράγμα. Είναι μια ντροπή για το κίνημά μας. Για κάτι στενά, εγώ ξέρω ότι είσαστε δημοκρατικό κόμμα. Έγινε και στημένες ψηφοφορίες. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε στημένη ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή. Και αυτό ήταν ένα έσχος, το είχα καταγγείλει τότε και το καταγγείλω και τώρα. Δεν υποθέτω ότι η Κεντρική Επιτροπή, την οποία σέβομαι και εκτιμώ ως πολιτικό όργανο, θα αποφάσισε ότι έπρεπε να παράγουν πολιτική αντί για μένα ο κύριος Ρέπας και ο κύριος Νεονέκης. Διότι αυτό αποφάσισε η Κεντρική. Να αντικαταστήσει τον Αλέκο Παπαδόπουλο και εμένα με τον Ρέπα και τον Νεονέκη. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην παρέτηση του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης Ευάγγελου Μαλέσιου. Η Άρτεκ είναι μια ύποπτη εταιρεία, είναι υποδικαστική διερεύνηση. Είναι ένα μεγάλο χρηματιστηριακό και οικονομικό σκάνδαλο. Της Ευρώπης μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν στην κρίση του Ιράκ. Ένα δεύτερο ζήτημα, τι γίνεται με το Σύνταγμα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαφωνούν, δεν θέλουν Σύνταγμα και κυρίως κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Επίσης, εκεί ζήτημα, είναι που καίει το επίσης, ζήτημα. Επίσης ζήτημα εχμής η σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο λόγος και ο ρόλος των νέων μελών, η σύνθεση της Ευρωπαϊκής Κυβέρνησης, που στην ουσία αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θα έχει αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα από τα 25 νέα μέλη, αν θα συνθέσουν τα 25 μέλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει μια ανησυχία που διατυπώνεται, είναι ένα στην αντίθεση του ευέλικτου σχήματος των 15 Ευρωπαίων Επιτρόπων, να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση των 25 Ευρωπαίων Επιτρόπων. Είναι ζητήματα που θα, φαντάζομαι θα συζητηθούν ενδελεχώς στην πορεία, μέχρι να φτάσουμε και στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου. Πριν από λίγο, εντωμεταξύ, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας, έφτασε στην Αθήνα πριν από λίγη ώρα ο Αμπντουλά Γκιούλ, ο Υπουργός των Εξωτερικών της Τουρκίας. Μια υποβαθμισμένη παρουσία, η οποία έχει επικριθεί, θα δούμε και από τον Βαγγέλη Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, το τι ακριβώς συμβαίνει με τα επικριτικά σχόλια του τουρκικού τύπου για αυτήν την υποβαθμισμένη παρουσία και σκληρά, πολύ σκληρά σχόλια για το τι έπραξε η τουρκική κυβέρνηση. Κάτι παραπάνω από σκληρά, Δημήτρη, σχεδόν απαξιωτικά, με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για την τουρκική κυβέρνηση, συνίσταται το κεντρικό νόημα αυτής της κριτικής, συνίσταται ότι δεν μπορούμε να ζητάμε να μπούμε σε μια οικογένεια και εκ των προτέρων να υποβαθμίζουμε την αναγκαιότητα και τις τυπικές διαδικασίες που πρέπει να τηρεί αυτή η οικογένεια. Βέβαια, υπήρξε μεγάλη παραφιλολογία. Μάλιστα, κάποιοι λέγανε ότι ο κύριος Γκιούλ θα ερχόταν, θα ήταν στην υπογραφή της συνθήκης και κάποια στιγμή την ώρα που θα υπέγραφε η Κυπριακή, ο Κύπριος Πρόεδρος και ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών θα αναζητούσε τρόπο να φύγει από την αίθουσα. Φτάσαμε βέβαια και σε κάποιες ανορθόδοξες εκτιμήσεις και εικασίες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ζήτημα και πρέπει να καταγραφεί ο ρόλος και η στάση του τουρκικού τύπου, ιδιαίτερα επικριτικός για την τουρκική κυβέρνηση, αλλά και για τον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Ραούφ Ντεκτάς, ο οποίος έσπευσε να καταδικάσει την. Τώρα, βέβαια, τι ρόλο και τι έννοια και έχει να καταδικάσει. Και αυτό τα άκουσε από τα τουρκικά κανάλια, πάντως. Ακριβώς. Τι νόημα και τι ρόλο έχει τώρα να καταδικάζει ο Ραούφ Ντεκτάς την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μάλλον θα πρέπει να εξηγηθεί. Εν πάση περιπτώσει, του άσκησαν δρυμύτατη κριτική για το γεγονός ότι έκανε μια δήλωση κατά τη. Εξωτερικών, οι περισσότεροι αρχηγοί κρατών θα αναχωρήσουν. Θα έχουμε μια πολύ, μικρή, μια πολύ μικρή εξαίρεση εδώ του Γερμανού καγκελάριου, του Γκέρχαρντ Σρόντερ, ο οποίος είχε αποφασίσει ότι θα
έφευγε απόψε, όμως λόγω των συναντήσεων που θα έχει με τον Κόφι Ανάν, αλλά και άλλες διμερείς, άλλους και άλλους προέδρους και πρωθυπουργούς, θα μείνει και θα φύγει αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν έχουμε έτσι την συναντήσει σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών εδώ από πίσω μας στο Ζάπιο. Και βέβαια είναι εξίσου μια σημαντική ημέρα, ωστόσο θα έλεγα ότι σήμερα ήταν μια μέρα ιδιαίτερα σημαντική. Μιλάμε για μια διευρυμένη Ευρώπη των 25 χωρών. Ποιος θα το περίμενε? Σήμερα είναι η ιστορική ημέρα, αύριο μια τυπική ευρωπαϊκή ημέρα. Μια τυπική ευρωπαϊκή ημέρα, ωστόσο με την σημασία της, διότι έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Θα έλεγα ποιος το περίμενε πριν από 13 χρόνια μετά την πτώση του τείχους ότι σήμερα θα είχαμε μια χώρα σαν την Πολωνία και κάτι άλλο. Το οποίο παρατήρησα και είναι νομίζω χαρακτηριστικό στην συνέντευξη τύπου της Προεδρίας. Ποιος? Ο Αλεξάνδρα Κβασινεύσκη, κομμουνιστής, πρώην κομμουνιστής, και ένφερμος. Βλέπω, δεν βλέπεις εσύ, Ειρήνη Στασοπούλου, και βλέπουμε τον κύριο για την Γκιουλ, βεβαίως, και βλέπω τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος είναι χαμογελαστός και προσέρχεται βέβαια. Νωρίτερα από όλους, ίσως για να έτσι βελτιώσει, να βελτιώσει λίγο τις εντυπώσεις που έχει αφήσει. Αρνούμενος, διπλωματικά μεν, αλλά αρνούμενος να παραστεί στην τελετή στη ΣΤΟΑ του Ατάλου για την εισδοχή των 10 νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ αυτών και η Κύπρος. Αυτό ήταν που δεν ήθελε να επισημοποιήσει με την παρουσία του. Και ο τουρκικός τύπος ήταν σήμερα λιγάκι καυστικός από ό,τι άκουσα από συναδέλφους για αυτήν το γεγονός ότι η Τουρκία ακόμα. Εδώ κάτι λέει, περιμένει. Καθώς βλέπεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Στεφανόπουλο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας. Δεν ξέρουμε βέβαια, δεν μπορούμε να ακούσουμε. Ο Γιώργος Λαμπράκος είναι κοντά, αλλά δεν ξέρω αν είναι σε θέση να ακούσει από μακριά κάτι το οποίο προφανώς θα λέγεται στα αγγλικά. Ο κύριος Γκιούλ κάτι λέει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μια Τουρκία, Μανώλη, βέβαια που όλοι πιστεύαμε και εδώ πέσαμε έξω ότι μετά τον πόλεμο ή τουλάχιστον ο πόλεμος θα ήταν η ευκαιρία να ενισχυθεί σε ολόκληρο τον κόσμο η θέση της, κάτι το οποίο δεν έγινε. Κάτι το οποίο δεν έγινε με την άρνησή της να αφήσει τους Αμερικανούς να περάσουν στο βόρειο Ιράκ. Γιατί? Όχι γιατί ήταν. Λοιπόν, σε πολύ καλή κλώμα. Σε πολύ έτσι, θερμή ατμόσφαιρα ανάμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πάντα ευγενικός, είναι και οικοδεσπότης. Άλλωστε, υποδέχθηκε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Εδώ νομίζω είναι η σύζυγος του Γιώργου Παπανδρέου, η οποία φτάνει. Σε λίγο άλλωστε θα είναι εκεί, θα φτάσει εκεί και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Θα υποδέχονται όλοι μαζί τις ξένες αντιπροσωπείες, τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νέα και παλαιά μέλη. Εκπρόσωποι της παλαιάς και της νέας Ευρώπης, για να χρησιμοποιήσουμε τη φρασιολογία του κυρίου Ράμσελ. Του κυρίου Ράμσελ, βεβαίως, ναι. Τι άλλο να πούμε από την σημερινή μέρα, την μεγάλη έτσι, αποξένωση των Ιταλών για το γεγονός ότι ο κύριος Μπερλουσκόνη και αυτός δεν εμφανίστηκε, παρά μόνο ο κύριος Φρατίνη, ο υπουργός. Βλέπουμε δηλαδή μία στάση των χωρών οι οποίες στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην θέλουν σήμερα να έρθουν σε επαφή με τους δημοσιογράφους. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό. Το άλλο χαρακτηριστικό βέβαια είναι, όπως είπαμε, παιδιά, όλοι μαζί, χέρι με χέρι, να ξεχάσουμε αυτά τα οποία ξέραμε, να ξεχάσουμε τις διαφορές μας, ας γυρίσουμε σελίδα, εν πάση περιπτώσει, Μανώλη. Αυτό ήταν, νομίζω, η αίσθηση της σημερινής ημέρας από εδώ. Εμείς πάντα έχουμε εικόνα, Ειρήνη. Βλέπεις και εσύ την είσοδο του Αστέρα Βουλιαγμένης, όπου θα δοθεί το επίσημο δείπνο απόψε το βράδυ προς τιμήν των αρχηγών κρατών, πρωθυπουργών και υπουργών εξωτερικών, των νέων και των παλαιών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ανατροπή του πρωτοκόλλου, υποθέτω, διότι έχει φτάσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχει φτάσει ο πρωθυπουργός. Υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, μια μικρή αναστάτωση στο πρόγραμμα. Δεν τηρούνται με απόλυτη έτσι, ακρίβεια τα του πρωτοκόλλου. Ούτως ή άλλως όμως, Μανώλη, ο δεσπότης είναι ο κύριος Στεφανόπουλος αυτήν την. Και όχι ο κύριος Σιμίτης. Οπότε ο κύριος Σιμίτης ασφαλώς θα εκμεταλλευτεί. Το πρωτόκολλο πάντως λέει ότι πρέπει να έχει φτάσει ο Πρωθυπουργός και μετά να φτάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και καθυστέρηση από ό,τι μας έχουν ειδοποιήσει, αρκετή καθυστέρηση. Όχι φυσικά λόγω κίνησης στους δρόμους. Οι δρόμοι είναι τελείως ανοιχτοί για τις αντιπροσωπείες. Αυτά λοιπόν προς το παρόν από τον Αστέρα της Βουλιαγμένης.